σας. Χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές της εκπομπής Παράξενο με τον Θωμά Κάστια. Σήμερα το θέμα μας είναι δισεδαιμονίες. Αν κάποιος σας έκανε την ερώτηση, είστε προκλητικός, τι θα το απαντούσατε? Οι πιο πολλοί θα χαμηλώνετε το κεφάλι και θα παραδεχόσαστε ότι πράγματι επηρεάζεστε από το πέρασμα μιας μαύρης γάτας, ότι δεν πιάνετε το δωμάτιο με τον αριθμό 13 σε ξενοδοχείο, ότι το σπάσιμο του καθρέφτη σας τρομάζει, ότι χτυπάτε ξύλο όταν θα αναφέρετε κάτι κακό. Θα διαμαρτυρόσασταν κραυγάζοντας ότι ποτέ δεν πιστέψατε σε αυτές τις ανοησίες. Έχει όμως επιστημονικά διαπιστωθεί ότι παρόλο που σχεδόν όλο οι άνθρωποι όλοι είναι προληπτικοί, μόνο οι 30% το παραδέχονται. Οι δυσδαιμονίες αποτελούν ένα απόστατο μέρος της ζωής μας. Δεν υπάρχει ίσως άνθρωπος τέλεια απαλλαγμένος από αυτές, και φυσικά είναι πολλοί εκείνοι που τις εκμεταλλεύονται για να κερδοσκοπήσουν. Αυτό έκαναν άλλοτε και οι ιερείς της Μιλίτας, της θεάς του έρωτα των αρχαίων Βαβυλωνίων. Το Γκί το θεωρούσαν ιερό φυτό της θεάς και το όνομά του ήταν Γκίσπαρ. Κάποτε λοιπόν οι ιερείς της σκέφτηκαν να το εκμεταλλευτούν για να διορθώσουν τα άσχημα οικονομικά τους. Έβγαλαν δηλαδή μια διαταγή που επέβαλε σε κάθε κοπέλα αδιακρίτως κοινωνικής τάξης να πάει στο ναό και να καθίσει κάτω από το ιερό Γκί. Όποιος την έβρισκε του γούστου του μπορούσε τότε, πληρώνοντας ένα γενναίο φιλοδόρημα στους ιερείς, να αποκτήσει το δικαίωμα να την πάρει μαζί του. Μιλάμε για τον Γκί, είναι το χριστουγεννιάτικο δέντρο, το γνωστό δικό μας. Ευτυχώς στην εποχή μας τον Γκί εξυπηρετεί μόνο τους νεαρούς που τραβούν κάτω από αυτό την εκλεκτή τους την ημέρα του Χριστουγέννου για να την υποκρεώσουν να τους φιλήσει σύμφωνα με το έθιμο. Οι δυσιδαιμονίες δεν είναι τίποτε άλλο από παρεκκλήσεις του θρησκευτικού συναισθήματος. Ο άνθρωπος αρχίζει με αυτόν τον τρόπο να δημιουργεί ψεύτικες και ανύπαρκτες υποχρεώσεις, να φοβάται πράγματα που δεν πρέπει στην πραγματικότητα να φοβάται, ή να πιστεύει πως ορισμένες χειρονομίες ή σημεία είναι ικανά να τον προφυλάξουν από κάθε κακό. Κάθε ανθρώπινη πρόληψη έχει και τη δική της ιστορία. Είναι επιβίωση κάποιας παλαιότερης δοξασίας που έχει χάσει πλέον τη δικαιολογία της, και φαίνεται πως αυτό είναι και το σωστό. Είναι γνωστό πως ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά του πρωτόγονου ανθρώπου είναι η αναζήτηση των αιτιών εκεί που αυτά δεν υπάρχουν. Από αυτό το γεγονός εξηγείται άλλωστε πως στην αρχαία Αίγυπτο τα αστέρια, μυστηριώδη αντικείμενα που ο άνθρωπος δεν ήταν δυνατόν να φτάσει και να δει από κοντά, θεωρήθηκαν ότι ασκούν κάθε είδους επιδράσεις, καλές και κακές, ευεργετικές και βλαβερές. Έτσι γεννήθηκε στην Αίγυπτο παράλληλα με την αστρονομία και η αστρολογία, που σκοπός της ήταν να προβλέπει τα μέλλοντα με την παρατήρηση των άστρων, καθώς και η μαγεία, που είχε σαν σκοπό την τροποποίηση της αστρικής επιδράσεως προς το συμφέρον βέβαια και προς το όφελος του ανθρώπου. Για τούτο το λόγο η μαγεία και η αστρολογία δεν είναι τίποτε άλλο παρά προϊόντα της κοινωνικής και τεχνικής εξελίξεως της αιγυπτιακής αστρονομίας. Ο ήλιος, που θεωρήθηκε από τους Αιγυπτίους σαν πηγή ζωής, θεοποιήθηκε και έλαβε το όνομα Ρα. Και ο Ερμής, ο Τρισμέγιστος, αναφέρεται: «Ο ήλιος είναι ο πατήρ και ο δημιουργός του παντός». Αλλά από την άλλη μεριά θεοποιήθηκε και η γάτα. Και τούτο γιατί κυνηγώντας τους ποντικούς που λιμένονταν τον τόπο, έγινε προστάτης της χώρας. Προστάτης λοιπόν και ισότυπος γενάρχης. Και η γάτα δικαιούται να τη σέβονται και να τη λατρεύουν. Τη μορφή της γάτας έχουν αργότερα μεγάλες θεότητες.
Ο άνθρωπος είναι προληπτικός γιατί είναι αδύνατος. Χαμογελούμε ηρωνικά γιατί κάποιος φίλος μας χτυπά ξύλο όταν μιλάμε για κάποια καταστροφή. Βέβαια, αυτό που κάνει μπορεί να τον σώσει, μπορεί να διώξει την κακιά μοίρα. Κανείς άνθρωπος που σκέφτεται με ψυχρή λογική δεν πιστεύει ένα τέτοιο πράγμα. Ακόμη ούτε και ο ίδιος που το κάνει. Τι εξήγηση λοιπόν μπορεί να έχει η χειρονομία αυτή? Όσο και αν στην εποχή μας αυτό φαίνεται γελίο, δεν πρέπει να ξεχνάμε πως στην εποχή των σπηλαίων ο πρωτόγονος άνθρωπος είχε να αντιμετωπίσει σαν σπουδαιότερο κίνδυνο τους κεραυνούς. Υπάρχουν και σήμερα σε διάφορα μέρη της γης λαοί που νομίζουν τον κεραυνό σαν δημιούργημα κάποιου κακού δαίμονα που τον προκαλεί είτε για να εκδικηθεί τους ανθρώπους, είτε για να τους τιμωρήσει, είτε απλώς για να διασκεδάσει με το φόβο τους. Είχε λοιπόν παρατηρήσει ο άνθρωπος πως περισσότερες φορές σωζόταν από την τρομερή φωτιά όταν κρατούσε ένα κορμό δέντρου ή πατούσε πάνω σε ξερό πεσμένο κορμό. Γι' αυτόν το ξύλο και ιδιαίτερα το κούφιο και ξερό είχε μαγικές ιδιότητες ή καλύτερα μαγικές ικανότητες και μπορούσε να τον προφυλάξει. Έτσι πίστευαν οι πρωτόγονοι άνθρωποι ότι μέσα στους κορμούς των δέντρων, στις κουφάλες δηλαδή, κατοικούσαν τα αγαθοποιά πνεύματα. Όταν λοιπόν ήθελαν τη βοήθειά τους, χτυπούσαν το ξύλο για να τα ειδοποιήσουν να βγουν έξω. Όπως λέμε στις εκφράσεις μας ακόμη και σήμερα, χτύπα ξύλο ή κούφια η ώρα που τα ακούει. Την πίστη αυτή την κληρονόμησε στα παιδιά του και στα παιδιά των παιδιών του και έφτασε ως την εποχή μας σαν ένα συμβολικό χτύπημα του ξύλου. Βλέπουμε λοιπόν πως το περιβάλλον μέσα στο οποίο ζει και κινείται ο άνθρωπος του παρουσιάζει μια ατελεύτητη σειρά από φυσικά και άλλα φαινόμενα που έχουν άμεση επίδραση πάνω στην ύπαρξή του. Η εναλλαγή ημέρας και νύχτας, οι εποχές του έτους, οι θεομηνίες είναι μερικά κλασικά παραδείγματα αυτών των φαινομένων. Και επειδή τα φαινόμενα αυτά επηρεάζουν πολύ βαθιά την υπόστασή του, προσπάθησε ο άνθρωπος να τα εξηγήσει, να μάθει τα αίτια που τον προκαλούν, να βρει τον τρόπο που θα τα αποφύγει όταν είναι δυσάρεστα ή που θα τα προκαλέσει όταν είναι ωφέλιμα. Η προσπάθεια αυτής της εξήγησης των φαινομένων του περιβάλλοντος μας είναι το άλφα των διαφόρων επιστημών που πέτυχαν πράγματι να εξιχνιάσουν ένα σημαντικό μέρος από το μυστήριο που μας περιβάλλει. Υπάρχουν όμως πολλά ακόμα φαινόμενα που δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί η αιτία τους, μονολότι ως τώρα έχουν εκτεθεί πολλές θεωρίες, όπως για τα όνειρα, την τηλεπάθεια, τον πνευματισμό και πολλά άλλα παρόμοια με τα οποία ασχολείται η λεγόμενη μεταφυσική επιστήμη. Έτσι μπορούμε να πούμε πως η πίστη σε φαινόμενα που δεν έχουν ακόμα εξηγηθεί από τους φυσικούς νόμους είναι εκείνο που ονομάζουμε δισεδαιμονία. Από τη μια λοιπόν μεριά, ο φόβος δημιούργησε υπερφυσικά όντα που η φαντασία τοποθέτησε από ένα σε κάθε φυσικό στοιχείο, δηλαδή σε πηγές, σε δέντρα, σε βράχους, σε βουνά, σε λαγκάδια, και από την άλλη ο φόβος για το μέλλον δημιούργησε τις προφητείες που η κατάληξή τους είναι η λέξη μαντία. Υπάρχουν πολλά είδη από αυτές. Θα αναφέρω κάποιες, όπως η αερομαντία που κάνει διάγνωση και με τη βοήθεια των ανέμων βγαίνει ο χρησμός της προφητείας από το μάντι. Αλεκτρουονομαντία ήταν άλλοτε πολύ σε χρήση η
προφητεία αυτή έβγαινε από τον τρόπο, με τον τρόπο τον οποίο ράφιζε ο πετεινός, δηλαδή χτυπούσε με την μύτη του τους κόκκους της τροφής του. Αξινομαντία μετά. Εδώ η μαντία βγαίνει από την ταλάντευση, πως κάνει η αξίνα πέφτοντας, ή ο πέλεκης στις γεωργικές εργασίες. Η αστρομαντία, με την κίνηση των άστρων δηλαδή, που βγαίνουν τα μελούμενα. Βελονομαντία, αυτός που ήθελε να μάθει για τα μέλλοντα τι θα του συμβεί, έριχνε πολλές βελόνες μπροστά στα πόδια του μάντη και ανάλογα με τα σχήματα που έπαιρναν αυτές του έλεγε τι πρέπει να κάνει. Η γυρομαντία, ο χρησμός αυτός δινόταν από μια περιστρεφόμενη πυθία, δηλαδή ο μάντης περιστρεφόταν γύρω γύρω και με την περιστροφή άρχισε να του μιλάει του ενδιαφερομένου. Η δαιμονομαντία, τα υποχθόνια πνεύματα έπρεπε σε αυτή την περίπτωση να παρευρίσκονται αόρατα κοντά στο μάγο, προκειμένου αυτός να δώσει τις σωστές οδηγίες και συμβουλές. Η καφεμαντία, μια μαντία η οποία μέχρι τις μέρες μας υπάρχει και συνεχίζεται. Δηλαδή προφητεύει ο μάντης βλέποντας το φιτζάνι του καφέ που ήπιε ο ενδιαφερόμενος και αναλόγως με τα σχήματα που παίρνει το κατακάθι του λέει το τι μελέστε θα γίνει. Η λεκανομαντία, εδώ παρατηρεί ο μάγος τη θέση των λιπαρών σταγόνων που ρίχνονται μέσα σε μια λεκάνη με καθαρό νερό και από την ακτινοβολία του ήλιου μπορεί και διακρίνει το μέλλον. Μετωπομαντία, η τύχη αυτού που ρωτάει γίνεται γνωστή από την εξέταση του ίδιου του μετόπου του, δηλαδή βλέπει ο μάντης το κούτελό του. Νεκρομαντία, καλούνται τα πνεύματα των νεκρών από τους μάγους για να τους καθοδηγήσουν. Οφαλομαντία, η μαμή, δηλαδή αυτή που ξεγεννά, εδώ γίνεται προφήτησα και λέει, προβλέπει δηλαδή, βλέπει τον οφάλιο λόρο της μητέρας και τα λοιπά και λέει ας πούμε ότι πόσα παιδιά θα κάνει, πόσα θα, αν είναι αγόρι κορίτσι και τα λοιπά. Ονειρομαντία είναι η γνωστή μας εξήγηση των ονείρων. Η ονομομαντία, όταν το μέλλον προμαντεύεται από το όνομα. Η ονειχομαντία, εξετάζεται από το μάντι λεπτομερά τα νύχια για να δώσει πληροφορίες για το μέλλον. Η ορνηθομαντία, λέγεται το μέλλον από τον τρόπο που πετάνε τα πουλιά, δηλαδή προς τα που πηγαίνουν, πώς, με τον τρόπο πώς πετάνε και τα λοιπά, μπορεί να βλέπει το μέλλον. Η πηγομαντία, προφητείες από πηγές νερών ανάλογα με τον ήχο που κάνουν τα νερά και που πέφτουνε μέσα στις πηγές. Αυτή η πηγομαντία εφαρμόζεται και στη Αγγλία ακόμη μέχρι σήμερα. Η πυρομαντία, βλέποντας τη φωτιά ο μάντης μπορεί να ανακαλύψει το μέλλον. Πλατομαντία, διαβάζει την πλάτη ενός αρνιού και από τις σκιές που βλέπει ο μάντης προβλέπει. Ραβδομαντία, οι μάντες σε αυτού του τρόπου της ραβδομαντίας κρατάνε ένα ραβδί στο χέρι, το οποίο είναι απαραίτητο για να κάνει την αληθινή μαντία του. Ρινομαντία, ένας μάγος που το όνομά του ήταν Δόκτορ Ισίδωρος Μπουρντών προέλεγε το μέλλον των πελατών του από το σχήμα και την κλίση που είχε η μύτη του ενδιαφερόμενου. Η ρινομαντία ήταν αυτή. Στοματομαντία, λένε ότι βλέπουν το στόμα. Στερνομαντία, μαντία που βγαίνει από τις γραμμές του στέρνου. Τεφρομαντία, από την τέφρα της φωτιάς ή και του τσιγάρου ακόμα που έχει καπνίσει αυτός που ενδιαφέρεται. Τοπομαντία, προφητεία που βγαίνει από τον τόπο για πρώτη φορά που συνάντησε ο μάντης τον ενδιαφερόμενο. Τυρομαντία, ο μάντης λέει στον ενδιαφερόμενο να κόψει ένα κομμάτι τυρί με το χέρι του και από τις τρύπες που βλέπει ο μάντης προβλέπει το μέλλον. Υδρομαντία,
προφητεία που πηγάζει από το περιεχόμενο ενός ποτηριού νερού. Είναι ανάλογη με την λεκανομαντία. Βλέποντας τις σκιές του νερού δηλαδή. Χαρτομαντία. Η σπουδαιότερη μαντία που υπάρχει μέχρι τις μέρες μας, όπως είναι και η καρφομαντία που είπαμε στην αρχή, και προβλέπει το μέλλον ρίχνοντας μια τράπουλα με χαρτιά. Η χειρομαντία, που εξίσου είναι μέχρι σήμερα, προβλέπει δηλαδή το μέλλον ο μάντης βλέποντας την παλάμη του ανθρώπου. Βλέπουμε ότι σε όλες τις εποχές λοιπόν οι άνθρωποι κατέβαλαν κάθε προσπάθεια για να βρουν τρόπο ώστε από τη μια μεριά να κάνουν αντιλητές στις αισθήσεις τους τις υπερκόσμιες αυτές δυνάμεις και από την άλλη να τις εξευμενήσουν και να τις χρησιμοποιήσουν στις δύσκολες περιστάσεις του βίου τους. Οι πρώτες δοξασίες για τα στοιχιά είχαν βάση τις εχθρικές ή και άγνωστες φυσικές δυνάμεις. Όταν υπάρχουν όμως παραδόσεις και δοξασίες για κάποια κατηγορία, τότε χρησιμεύουν σαν πρότυπα καλούπια ώστε να δημιουργούν και άλλες παρόμοιες και παραπλήσιες με τις πρώτες. Οι καινούργιες δοξασίες τοποθέτησαν στοιχιά στα έργα ή στα κτίσματα του ανθρώπου. Έτσι απόκτησε στοιχείο κάθε σπίτι, κάθε δρόμος, κάθε γιοφύρι, κάθε εκκλησία, κάθε χωράφι, κάθε αμπέλι, κάθε πηγάδι και βρύση. Με τον καιρό όμως, ο ατομικός χαρακτήρας των στοιχείων έγινε ομαδικός. Δεν έχουμε δηλαδή στοιχεία ενός κτηρίου μόνο. Παραπλάθουμε και στοιχείο για ολόκληρη τη συνοικία στις πολιτείες ή ολόκληρο χωριό στην Ήπεθρο, που παλεύει με τα στοιχεία των άλλων συνοικιών και των χωριών που είναι γειτονικά του. Υπάρχει και η τρίτη κατηγορία στοιχείων στις λαϊκές παραδόσεις. Είναι τα στοιχεία που κατεργάζεται ο άνθρωπος επίτηδες και τους αναθέτει μια υπηρεσία. Τέτοια στοιχεία ξέρουμε από το πασίγνωστο τραγούδι του γιοφυριού της Άρτας, όπου χτίζουν ζωντανή τη γυναίκα του πρωτομάστορα για να στεριώσει το γιοφύρι. Έχουμε και τις μεταμορφώσεις διαφόρων στοιχιών. Παρουσιάζονται πρώτα σαν γάτες, ύστερα γίνονται σαν σκυλιά, έπειτα σαν βόδια, γαϊδούρια, άλογα, γουρούνια. Με τις αλλεπάλληλες αυτές αλλαγές δείχνουν τις υπερφυσικές τους ιδιότητες. Η νύχτα με τα σκοτάδια της και με τους ίσκιους που σαλεύουν και αλλάζουν τόπο και μορφή και σχήμα με το παραμικρό φύσιμα τα γέρα είναι το ευνοϊκό περιβάλλον για τη γέννηση και για τον πολλαπλασιασμό των στοιχιών του κάθε τόπου. Το σκοτάδι δεν επιτρέπει να βλέπουμε καθαρά. Και όταν δεν βλέπει καλά κανείς, νομίζει ότι βλέπει διάφορα σχήματα. Ένας ίσκιος κλαριού που γίνεται θεόρατο στοιχείο, έτοιμο να σαρπάξει. Κάποιος θόρυβος που τον πολλαπλασιάζει της νύχτας η σιγαλιά, γίνεται φοβερά και ασήκαστος βρόντος. Το αποτέλεσμα είναι ότι αν ο φόβος ήταν μεγάλος και η καρδιά δεν βαστούσε, βρίσκανε τον άνθρωπο πεθαμένο και αποδίνανε σε κάποιο στοιχείο τον απροσδόκητο θάνατό του. Αν πάλι βαστούσε η καρδιά του και τα κατάφερε να βγει από την περιοχή του στοιχείου που του προξένησε το φόβο, τότε με το φως της ημέρας ερχόταν η ψυχή στον τόπο της και έλεγε εκείνα που αντελήφθη. Και στις δύο περιπτώσεις όμως δημιουργιόταν ο θρύλος για κάποια υπερφυσικά όντα που κρατούσαν στο στοιχειωμένο τόπο. Στην Αγία Γραφή αναφέρεται ότι ο Ιακώβ αναγκάστηκε να παλέψει ολόκληρη τη νύχτα με αυτά τα στοιχεία. Στην εποχή μας το στοιχείο έγινε φάντασμα. Το λουστράρισε κάπως ενώνοντας τα στοιχεία με τα ανθρώπινα φαντάσματα που κατά καιρούς ύστερα από τον βίαιο θάνατό τους παρουσιαζόντουσαν για να ζητήσουν εκδίκηση. Αυτή η δυσιδαιμονία των φαντασμάτων μένει ριζωμένη όσο καμιά άλλη στην ψυχή των ανθρώπων. Συνθέστατα ακούτε να σας λένε ότι αυτό το σπίτι είναι στοιχειωμένο, ενώ άπειροι είναι εκείνοι που δεν θα το φανταζόντουσαν ποτέ να περάσουν μεσάνυχτα για να συντομέψουν τον δρόμο τους μέσα από ένα νεκροταφείο.
Και όπως έλεγε κάποια Γαλλίδα, δεν πιστεύω στα φαντάσματα, αλλά τα φοβάμαι. Ο κάτω κόσμος έχει αποκτήσει από τα μυθολογικά χρόνια πολλούς ποταμούς. Κατά τους ιστορικούς λοιπόν χρόνους, ο Αχαίροντας ποταμός που βρίσκεται στον ομό Πρεβέζης έγινε το ποτάμι του Άδη, του κάτω κόσμου, πολύ πιο σημαντικό από το ποτάμι της Στίγας. Στο άκουσμα του ονόματος αυτού και μόνο, ο άνθρωπος έτρεμε, αναλογιζόμενος στο θάνατο. Ο Αχαίροντας, που όπως είπαμε είναι υπηρώτικο ποτάμι, πηγάζει από τα βουνά της Θεσπρωτείας και πριν χυθεί στη θάλασσα απέναντι από τους Παξούς, σχηματίζει μία λίμνη, την Αχαιρουσία. Η λίμνη αυτή αποξηράθηκε και ο Αχαίροντας βγαίνει ίσια στη θάλασσα σήμερα. Οι λιμώδεις αναθυμιάσεις αυτού του βάλτου τότε στην αρχαιότητα και το σκοτεινό χρώμα των νερών του ήταν η αρχή για να γεννηθούν οι παραδόσεις για τον Άδη. Αυτές οι παραδόσεις τις παρέλαβε ο Όμηρος και μεταμόρφωσε τον ποταμό αυτό σε Άδη. Η ανάμνηση των λαϊκών εκείνων παραδόσεων και δισεδαιμονιών δεν χάθηκε τελείως. Ο καταχθόνιος θεός Αηδονέας, που το κράτος του συγκοινωνεί με τα νερά του Αχαίροντα, έγινε χριστιανός Άγιος. Ο γνωστός Αηδονάτος ή Άγιος Δονάτος, που η θρηλυκή παράδοση μιλάει για το πάλεμα του Άγιου με ένα φοβερό δράκοντα. Έτσι οι κάτοικοι των γύρω χωριών τον έκαναν Άγιό τους, αφού τους γλίτωσε από το φοβερό εχθρό και αφιέρωσαν στο όνομά του πολλές εκκλησίες. Ξέχωρα όμως από τον Αχαίροντα, υπάρχουν και άλλοι δύο χήμαροι. Ο Πυριφλεγέθοντας, ο χήμαρος δηλαδή του πυρός, και ο Κοκκιτός, δηλαδή ο χήμαρος των στεναγμών. Τα ονόματά τους είναι φανερό πως δεν είναι τίποτε άλλο παρά σύμβολα των όσων παθαίνουν οι ψυχές που κλείνονται στα βασίλεια του Άδη. Αλλά οι προκαταλήψεις, οι παραδόσεις και οι δυσιδαιμονίες πάνω στο θέμα του θανάτου δίνουν και παίρνουν. Πίστευε λοιπόν ο λαός ότι για να μπορέσουν οι ψυχές να μπουν στην τελευταία κατοικία τους πρέπει να περάσουν τα ποτάμια αυτά που χωρίζουν τους δύο κόσμους. Στους χρόνους του Όμηρου και του Ισίωδου οι ψυχές κάνουν μόνες τους ή με την καθοδήγηση του Ερμή το πέρασμα εκείνο. Στις μεταγενέστερες όμως εποχές δεν συμβαίνει το ίδιο. Πιστεύοντας στο ρόλο των ποταμών, οι Έλληνες δημιούργησαν και κατασκεύασαν ένα καταχθόνιο μεταφορέα που μεταφέρει από τη μια όχθη στην άλλη τις ψυχές παίρνοντας και αμοιβή. Ο μεταφορέας αυτός είναι ο Χάρον, που το όνομα παρέμεινε μέχρι τους νεότερους Έλληνες ως Χάρος. Ο πολύγνωτος τον παριστάνει πάνω στα τείχη της λέσχης των Δελφών Γέρο και παρά το χαρακτηριστικό του όνομα Χάρον είναι αναμφίβολα εφημισμός από το χέρο. Ο ιδιότυπος αυτός Πορθμαίας είναι τραχής και δίστροπος, όπως δηλαδή ο θάνατος. Παρόλα αυτά όμως, πουθενά δεν τον βλέπουμε με μορφή αποκρουστική όπως συνέβαινε στους Τυρινούς, που παρέλαβαν το χάρο από τους Έλληνες, αλλά του έδωσαν τη μορφή του Δήμιου. Μόνο ο πολύγνωτος τόλμησε να παραστήσει τον χάρο, δαίμονα, που τρώει ανθρώπινες σάρκες, αλλά αυτή ήταν μια μεμονωμένη περίπτωση. Κατά τα άλλα, η παράδοση συνδέεται με την Δημόδη, όπου ο χάρος παριστάνεται σαν μαύρος καβαλάρης. Με το χώρισμα των ημερών σε εβδομάδες και μετά σε μήνες απόκτησαν και αυτοί καθένας ξεχωριστά τις δυσδαιμονίες τους. Ο Γενάρης, ο Ιανουάριος δηλαδή, ο πρώτος μήνας του χρόνου, αρχίζει με την πρωτοχρονιά που σε κάθε τόπο έχει και τις δικές της παραδόσεις και μια και είναι μαζί και η γιορτή του Άη Βασίλη, περιμένουμε να δώσει την ευλογία του και να τη χαρίσει την ευτυχία του και την καλή υγεία. Αλλά ενώ από τη μια μεριά
Παρακαλεί ο άνθρωπος τον Άγιο Βασίλη και τον Θεό για να του δώσουν τα αγαθά, από την άλλη προσπαθεί να εξασφαλίσει καλούς ιονούς με τη βοήθεια διαφόρων μαγικών τερτυπίων που τα κληρονόμησε από τις καλένδες των Ρωμαίων και τις Βυζαντινές παραδόσεις. Προσέχουν στο ποιος πρώτος θα μπει στο σπίτι τους το πρωί της πρωτοχρονιάς για να τους κάνει το ποδαρικό, και για να είναι σίγουροι το ποδαρικό το κάνει ο ίδιος ο ιδιοκτήτης ή το πρωτότοκο παιδί του ή ένα οποιοδήποτε τυχερό παιδί της γειτονιάς. Αυτός που κάνει το ποδαρικό λέει «Μέσα καλό». Μετά γυρίζει πίσω 2-3 βήματα και φωνάζει «Κιόξο κακό». Αυτό γίνεται 3 φορές, σπάζοντας στο τέλος και ένα ρόδι κάτω στο πάτωμα. Αλλού πάλι λένε «Αρσενικά παιδιά, θηλυκά αρνιά», ανακατώνοντας συγχρόνως τη φωτιά του δωματίου με την τζουμάγια, που είναι ένα ξύλο με ένα ρόζο από κάτω. Στην Ήπειρο ρίχνουν στη φωτιά κλαδιά από πουρνάρι και τη σκαλίζουν τη φωτιά, μαντεύοντας σύμφωνα με τον τρόφο αυτό πώς θα καούν τα φύλλα της ελιάς ή της δάφνης. Η Παρασκευή της Βασιλόπιτας συνοδεύεται επίσης με μαγικές πράξεις. Στις Κηδονιές, παραδείγματος χάρη, η νοικοκυρά την παραμονή της πρωτοχρονιάς ζύμωνε πρωί-πρωί τη Βασιλόπιτα με αλεύρι, με λάδι, ζάχαρη και μυρωδικά. Έπειτα με ένα πιρούνι έκανε ένα μεγάλο σταυρό στη μέση, τσιμπητό. Τον έκανε δηλαδή με το πιρούνι για να βγαίνουν τα μάτια των εχθρών να μην γλωσσοτρώνε το σπίτι. Έπαιρνε κατόπιν ένα κλειδί και έκανε πλουμίδια, δηλαδή τοποθετούσε το κλειδί πάνω στη ζύμη, στην πίτα, για να κλειδώσει το στόμα των εχθρών για να μην λένε τίποτε για αυτήν. Έκανε και άλλα πλουμίδια, λέει, με μια δακτυλήθρα, δηλαδή η δακτυλήθρα αυτή που ράβουν συνήθως. Κατά το κόψιμο της Βασιλόπιτας, ο νοικοκύρης δεν ξεχνάει να βγάλει ένα κομμάτι στον Βασίλη και ένα του σπιτιού. Το κομμάτι που κόβεται για το σπίτι είναι η χρονιάτικη θυσία στο στοιχείο του σπιτιού. Βλέπουμε δηλαδή ότι το σπίτι κατοικείται από ένα στοιχείο, ένα καλό δαίμονα, που όπως όλοι πιστεύουν κατοικεί μέσα στο σπίτι και προστατεύει τους ενίκους. Το στοιχείο αυτό έχει τη μορφή φιδιού, όπως και ο αγαθός δαίμονας των αρχαίων, ο Ικουρός Όφης. Επίσης, κατά το 12ήμερο 25 Δεκεμβρίου έως 6 Ιανουαρίου, που τα νερά είναι αβάφτιστα, έρχονται τα γνωστά μας καλικαντζάρια που πειράζουν τους ανθρώπους, γιατί όπως λέει ο λαός, ο Χριστός είναι αβάφτιστος ακόμη. Έτσι υπάρχει η πρόληψη πως στις μέρες του 12ήμερου πρέπει να αποφεύγουν οι άνθρωποι τις δουλειές τις σοβαρές και ιδιαίτερα αυτές που έχουν σχέση με το καλό, γιατί τα νερά είναι γεμάτα από καλικαντζάρια και θα φύγουν την ημέρα των Θεοφανίων κατά τον αγιασμό των υδάτων. Αυτές οι μέρες λέγονται δρήμες. Όποιος δουλέψει τη νύχτα τις ημέρες αυτές κινδυνεύει να στραβωθεί. Αποφεύγουν μάλιστα πολλοί να βγουν και έξω το βράδυ, στα χωριά συνήθως, για να μην συναντήσουν φαντάσματα. Απαγορεύεται επίσης η μεταφορά πραγμάτων από το σπίτι για να μην καταστραφούν, τα έπιπλα δηλαδή. Είναι καλό να ρίχνουμε όμως, παραδέχονται οι προληπτικοί, αλάτι στη φωτιά τις ημέρες αυτές, γιατί πιστεύουν ότι διώχνει τα φαντάσματα που θα κατέβαιναν από την καπνοδόχο. Τη στάχτη της φωτιάς αυτής τη φυλάνε και την ανακατεύουν με τους σπόρους που πρόκειται να φυτέψουν. Έτσι προλαμβάνουν το σάπισμα των σπόρων. Και επειδή κατά τις ημέρες αυτές, όπως είπαμε, κυριαρχούν τα κακοποιά πνεύματα, δεν βγαίνουν σωστά και τα όνειρα που βλέπουν. Τους καλικαντζάρους ο λαός τους φαντάζεται μαύρους και άσχημους, ψηλούς, ξερακιανούς και να φορούν σιδεροπάπουτσα. Άλλοι πάλι τους φαντάζονται με κόκκινα μάτια, τραγίσια πόδια, με χέρια μαϊμουδίσια, γεμάτα τρίχες, όπως γεμάτο τρίχες και όλο τους το σώμα. Αλλά σε πολλά μέρη τους θέλουν κουτσούς, στραβούς, μονοπόδαρους, μονοκόμματους και πολύ κουτούς. Τρώνε φίδια, βατράχια, σκουλίκια και τα γλυκά της νοικοκυράς. Μπαίνουν στα σπίτια από την καπνοδόχο και κατουρούν τη φωτιά. Καβαλικεύουν στους ώμους τους διαβάτες. Εδώ βλέπουμε, γι' αυτό δεν πρέπει να βγαίνουν, λέει, έξω από τα σπίτια τους το βράδυ.
και τους πιάνουν, λέει, στο χορό μέχρι να λιποθυμήσουν. Αν κανένα παιδί γεννηθεί τα Χριστούγεννα, επειδή πιστεύει ο λαός πως τα παιδιά αυτά γίνονται καλικάντζαροι, τα δένουν με σκορδοπλεξούδες ή με ψαθόσκηνο από το χέρι της μητέρας τους για να τα εμποδίσουν να πάει με τους καλικάντζαρους, ή καίνε τα νύχια τους των ποδιών τους. Ο Νικόλαος Πολίτης, ο γνωστός μας λαογράφος, πιστεύει ότι η λαϊκή πρόληψη για τους καλικάντζαρους προήλθε από τις συνήθειες των μεταφιέσεων κατά το δεκαήμερο που γινότανε στις καλένδες, που ήταν ρωμαϊκές εορτές. Τότε φορούσαν διάφορες προβιές και βάζανε μούστο στο πρόσωπό τους, βγαίνανε το βράδυ και πειράζανε όλους τους περαστικούς. Από εκεί μας λέει ο Νικόλαος Πολίτης ότι έχει τη βάση του αυτή η δυσιδαιμονία με τους καλικάντζαρους. Τη γη μας, κατά το μύθο, τη βαστάει από κάτω μια κολόνα και οι καλικάντζαροι πασχίζουν να την κόψουν για να πέσει η γη στο χάος. Όλο το χρόνο δουλεύουν ως τα Χριστούγεννα και λίγο θέλουν να αποτελειώσουν το έργο τους. Μα αν έρθουν τα Χριστούγεννα, παρατούν τη δουλειά τους, γιατί δεν μπορούν πια να δουλέψουν και έρχονται στον απάνω κόσμο. Τις 12 αυτές ημέρες η κολόνα ξαναφτιάχνεται πάλι και όταν ξαναγυρίζουν οι καλικάντζαροι, τη βρίσκουν πάλι έτοιμη και αρχίζουν πάλι το κόψιμο. Την ημέρα των φωτών που γίνεται ο αγιασμός των υδάτων, μαζεύονται οι καλικάντζαροι φωνάζοντας ο ένας τον άλλον. Τα νερά γιαστήκανε, οι χαρές χαθήκανε. Πάμε εμείς να τρέξουμε πριν μας καταβρέξουνε στο αγιασμένο το νερό και χαθούμε από το σταυρό. Έτσι οι καλικάντζαροι φεύγουν για να ξανάρθουν πάλι του χρόνου τα Χριστούγεννα. Η ανανέωση του νερού με τον καινούριο χρόνο μαζί με το άλλαγμα του παλιού νερού προσφέρουν για να καλοπιάσουν το ξωτικό ή την νεράιδα ή το στοιχείο που βρίσκεται μέσα σε αυτήν. Δηλαδή ανανεώνουν το νερό με το άλλαγμα του χρόνου. Πολλοί το συνηθίζουν μέχρι και σήμερα. Η μεταφορά πέτρας ή άμμου στο σπίτι. Εδώ θέλουν να πιστεύουν πως το βάρος της πέτρας και τα βρύα μιας μαλλιαρής ή βρυγιασμένης πέτρας αποτελούν κατά κάποιο τρόπο εγγύηση για την αυθονία των αγαθών στο καινούριο χρόνο. Η εικονική σπορά κριθαριού και άλλων σπόρων που θα τα έχουν βάλει έξω τη νύχτα και θα τα έχουν δει τα αστέρια. Έτσι εξασφαλίζεται η καλή σοδιά. Το σπάσιμο του ροδιού. Πολλά τα σπόρια του, πολλά τα αγαθά που θα ακολουθήσουν. Το κρέμασμα κλαδιών ελιάς και δάφνης πάνω στην πόρτα του σπιτιού ή πάνω στην πόρτα του εργαστηρίου τους. Ή χτυπήματα με βέργες κρανιάς ή ελιάς στην πλάτη λέγοντας τους καλημέρα τον κόσμο. Αλλά το αποκορύφωμα στις σημαντικές ενασχολήσεις του ανθρώπου φανερώνει κατά την πρωτοχρονιά και τούτο γιατί στην αρχή του νέου χρόνου θα ήθελαν πάρα πολύ να μαντέψουν τα μελούμενα. Έτσι προσπαθούν εκείνη την ημέρα να μαντέψουν το τι θα μελέσετε για την επόμενη χρονιά που θα ακολουθήσει. Έτσι δημιουργήσαν διάφορες σημαντικές συνήθειες. Οι απλούστεροι είναι οι πασχέντζες στα χαρτιά. Αλλά και ακόμα αυτή καθ' αυτή η χαρτοπεξία της παραμονής πρωτοχρονιάς. Δεν είναι τίποτα άλλο παρά μαντεία. Όποιος κερδίζει στα χαρτιά αυτή τη μέρα θα κερδίζει όλο το χρόνο. Βλέπουμε ότι πράγματα τα οποία συμβαίνουν μέχρι τις μέρες μας έχουν ριζωμένες βαθιά τις παραδόσεις και συμβολίζουν κάποια πράγματα. Δεν γίνονται δηλαδή τυχαία ό,τι βλέπουμε σήμερα. Τα φωμαντία. Τη μαγεία την αντιλαμβανόμαστε σήμερα σαν μια δύναμη που μοναδικό της σκοπό έχει να εξυπηρετήσει το κακό. Αλλά δεν συνέβαινε το ίδιο και όταν πρωτοεμφανίστηκε ο άνθρωπος. Τότε προσπαθούσε με τον τρόπο αυτό να νικήσει τις κακές δυνάμεις, όπως είπαμε και στην αρχή της φύσης, που ήταν οι σεισμοί, η ανοβρία, οι πλημμύρες. Επειδή τα διάφορα φυσικά φαινόμενα δεν μπορούσε να τα εξηγήσει, το πρωτόγνωρο μυαλό του γι' αυτό ένιωθε τον τρόμο που νιώθει ο σημερινός άνθρωπος αντικρίζοντας το θάνατο.
Έτσι, θέλοντας να νικήσει τους φόβους του, επινόησε διάφορες τελετουργίες με μοναδικό σκοπό να υποτάξει στη θέλησή του τις δυνάμεις αυτές. Στην Κέρκυρα, για να διακόψουν τις σχέσεις δύο ερωτευμένων, τους έριναν στα ρούχα χώμα από εκείνο που ο ιερέας με το φτιάρι ρίχνει στο νεκρό την ώρα της ταφής, λέγοντας όπως ο πεθαμένος λησμόνησε τον κόσμο, έτσι και ο τάδε ή η τάδε να λησμονήσει τον τάδε ή την τάδε. Σε άλλα μέρη ρίχνουν από το χώμα του τάφου στην εξώπορτα του άπιστου εραστή ή της άπιστης ερωμένης, ψιθυρίζοντας τα λόγια «όπως δεν γυρίζει ο νεκρός στο σπίτι του, έτσι να μην ξαναγυρίσει στο σπίτι της τάδε». Με τα μαγικά μέσα πίστευαν ακόμα στο Μεσαίωνα ότι μπορούσαν οι άνθρωποι να πάθουν τέτοια παρέστηση ώστε να βλέπουν σαν υπαρκτά γεγονότα ανύπαρκτα. Τα κακά πνεύματα τριγυρίζουν πάνω από τους τάφους και πρέπει να ενισχυθεί αυτή τη γιορτινή ημέρα η άμυνα εναντίον τους. Γι' αυτό θα πάρουν δύο ξύλινα ξώανα που αντιπροσωπεύουν τους δύο θεούς τους, τον Θαν Τραν και τον Βατ Λούι, και θα τα καρφώσουν στην πόρτα του σπιτιού τους, γιατί γνωρίζουν ότι απομακρύνουν τα τελώνια. Και άλλες δοξασίες, πάρα πολλές. Οι νεράιδες ύστερα, που κι αυτές έχουν μια θέση μέσα στα ξωτικά, είναι οι θηλυκοί δαίμονες. Οι νεράιδες είναι οι νύφες των αρχαίων, ιδιαίτερα μάλιστα οι νηριίδες, από τις οποίες παίρνουν και το σημερινό τους όνομα νεράιδες. Και όπως το λέει και το όνομά τους, τις συναντάμε σύμφωνα με τις δοξασίες των διαφόρων λαών, κοντά στα ποτάμια και στις λίμνες, στα φαράγγια και στις σπηλιές, ακόμα και μέσα στα πυκνά δάση. Απασχολούνται, όπως και οι αρχαίες νύφες, σύμφωνα με την μυθολογία και με το τραγούδι, το χορό και το πλήσιμο των ρούχων τους. Αν κανείς κοιμηθεί κάτω από την ελιά ή καρυδιά ή σικιά, θα αρρωστήσει. Θα φταίνει οι νεράιδες, τα κακοποιά αυτά πνεύματα που κυκλοφορούν γύρω από αυτά τα δέντρα. Οι νεράιδες ακόμη φταίνε να αρρωστήσει κανείς πίνοντας νερό από πηγές που υπάρχουν στο διάβα του, και για να τις καλοπιάσουν τις ονομάζουν καλές κυράδες, καλές αρχόντισες ή καλομήρες. Όλες οι νεράιδες δεν είναι κακές. Ξεχωρίζει η γιαλούδα, με το αρχαίο της όνομα γελό, που πάντα είναι ο νους της στο κακό. Κακές είναι ακόμη και οι νυχτερινές νεράιδες, που το όνομά τους είναι ξωτικές. Αυτές, όταν συναντήσουν το βράδυ κάποιον διαβάτη ή ξυπνήσουν κανένα που κοιμάται, τον αναγκάζουν να τις ακολουθήσει, και αν δεν το σκοτώσουν και γλιτώσει, θα μείνει τρελός για όλη του τη ζωή. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυσιδαιμονίες. Θα μπορούσαμε να μιλάμε μέχρι το πρωί και δεν θα μας έφτανε ο χρόνος. Ανακαλύπτουμε λοιπόν ότι η παράδοση συνεχίζεται μέχρι τις μέρες μας, αλλά με κάποιο διαφορετικό τρόπο, γιατί όλοι μας κάπου έχουμε δει αυτά εδώ που συζητήσαμε σήμερα στην εκπομπή μας. Οι σημερινοί άνθρωποι συνηθίζουν να κοροϊδεύουν και να σατιρίζουν τους προληπτικούς. Όλοι μας όμως πιστεύουμε σε κάποια δυσιδαιμονία. Όλοι μας σχεδόν κρύβουμε στην ψυχή μας κάποιο φόβο για κάτι. Οι περισσότεροι κατορθώνουν να μην το δείχνουν και ειρωνεύονται εκείνους που δεν το πετυχαίνουν. Αλλά με τον τρόπο αυτό δεν προστατεύουμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Ο άνθρωπος, όπως είπαμε, είναι προληπτικός, γιατί είναι αδύνατος. Έπειτα, δεν πρέπει να παραβλέψουμε πως πάρα πολλοί υπηρετούν την επιστήμη αλλά και την πρόληψη μαζί.